κύριος Έρωγλου θα αρχίσει να μας συνηθίζει σε τέτοιες δηλώσεις που δεν ανταποκρίνονται σε καθόλου στην πραγματικότητα. Εκείνο που ο κύριος Έρωγλου καλείται να απαντήσει, αλλά και η Τουρκία, είναι γιατί 6 μέρες πριν την ουσιαστική έναρξη των ουσιαστικών συνομιλιών, η θεματολογία των οποίων είχε συμφωνηθεί μάλιστα. Ξανά από την αρχή, να. Πατάτες. Επειδή είναι ο κύριος Μιχαλίδης, αμέ, γι' αυτό που δημιουργείται τούτη δουλεύει για τις πατάτες και γι' αυτό στείνει το υλικό. Να σου πάνε. Και ο παραγωγός, ναι, ναι. Πατάτο παραγωγός. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητάτε Κινάουα. Είμαι ο Αντούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μου όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα της Τζάμπας Δανιελούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Καλωσορίσατε λοιπόν στην αγαπημένη σας εκπομπή Πατάτες Εκτινασόμενες, όπου εκτινάζονται και μας σηκώνουν ίσα πάνω. Αυτή τη βδομάδα έχουμε αποκαλυπτικές λεπτομέρειες, ρε αγαπούλες. Αποκαλύψεις συγκλονιστικές. Ο φαν μας, ο αβέροφο νεοφύ του Άλλος Φούλης, μας αποκάλυψε ότι πλέον δίνει στη δημοσιότητα τα περιουσιακά του στοιχεία για να αποφύγει τυχόν ψιθύρους και χτυπήματα κάτω από τη μέση που αφορούν τον ίδιο. Πέμαστα, Δανιελούδα μου, πέμαστα. Ο κύριος αβέροφο δήλωσε ότι έχει περιουσία που αξίζει 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Έχει δύο εταιρείες με τον κύριο Γιώργο Γκούμαν, τον αντιπρόεδρο της ΚΟΠ, που ρίζουν μόνο κάτι έτσι παλιοχωραφούθια. Και επίσης χρωστά 1,7 εκατομμύρια ευρώ πουλάκια. Είπε επίσης ότι δεν εργάζεται από το 1999 και πληρώνεται μόνο ως βουλευτής και πρόεδρος του DC. Καλά, σιόρ, αφού ο κύριος Φούλης δεν έχει δικηγορικό γραφείο και έγκαμνη άλλη δουλειά εξών που βουλευτής και πρόεδρος κόμματος. Πώς ξόφλα έτσι, δάνειο? Μπορεί να το πληρώνει ο παπάς του, ο κύριος Πικής. Εάν ήταν έτσι, θα μας το λάλε. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Με μου πεις, Δανιελούδα μου, ότι ο κύριος Αβέροφ εμπληρώνει τη δόση του. Να μον, κύριε Φούλη, ανήκει και εσείς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Καλά ρε φίλοι, δεν τους κάνεις έτσι. Δαμε κάποιοι άλλοι χρωστούν 28 δισεκατομμύρια και να τα πληρώνουν στις τράπεζες. Να στεναχωρηθούν που θα πληρώσει ο Φούλης μας και όψερε εκατομμυριάκια. Πάντως εμένα, Δανιελούδα μου, ο κύριος Φούλης ανεβαίνει πολλά στην εκτίμηση μου. Α. Μπράβο κύριε Φούλη, μπράβο. Μεν τους δόκεις πακύρα τσακιστή, να. Μεν τους δόκεις πακύρα τσακιστή. Δε θέλω ου. Δε θέλω ου. Το πρώτο κόμμα είναι Οδυσσή, η Κύπρο τώρα ξανά. Ανδρέα μου, πρέπει να δώσω στη δημοσιότητα τα περιουσιακά μου στοιχεία. Να τα δώσεις, πρόεδρε, πολλά καλά, πλήρη διαφάνεια. Έχω δυο σπιτούθια στην Πάφο, πας στο εκατομμυριού. Δυο σπιτούθια, πρόεδρε μου, πολλά καλά, λάμπρα, προχώρα. Έχω δυο χωραφούθια από τον παπά μου που μου δόκει. Εδώ και σου πρήκα τον παπά σου, πολλά καλά, πρόεδρε. Έχω και ένα χωραφούι που την εταιρεία Neocum Limited και άλλο να που την Kumas Investment Limited. Μα πρόεδρε μου, που το κουμπαρούι σου τον κούμα τη ΚΟΠ, πολλά καλά πρόεδρε μου, τσάκος ο κουμασά, τσακούδι. Μεταξύ μας τίποτε άλλο, πρόεδρε μου. Έλα πω, έχω έναν αυτοκινητού, πας στις 15.000 ευρώ και καταθέσεις τίποτε. Μα πρόεδρε μου, τίποτε καταθέσεις, τίποτε. Είσαι άπορος πρόεδρε, δικαιούσε βοήθημα. Λοιπόν, τίποτε κάσε εσείς πάνω σου να περνάς. Καμιά 60 ευρώ, Ανδρέα μου, μόνο. Μετά είσαι και πρόεδρε μου, ο αντρικού σου ήταν καλά. Να σου δώσω λίγα έτσι να περάσεις και επιστρέφεις μου τα πότε μπορείς. Ανδρέα μου, έχω να περάσω να σε καλά. Ξέρεις, έχω και ένα δάνειο
1,7 εκατομμύρια! 1,7 εκατομμύρια, πρόεδρε! Μα μπορείς να πληρώνεις τη δόση! Η δόση σου πρέπει να είναι 15 με 20 χιλιάδες ευρώ το μήνα! Είναι από το κόμμα και από το βουλευτή Λίκη πιάνω μόνο 10! Πρόεδρε μου, ξέρεις ότι αυτό είναι μη εξυπηρετούμενο δάνειο! Με να ανησυχείς όμως, το αντρικού σου να καλά! Θα κάνουμε έρανο και ράδιο μαραθώνιο στο κόμμα και εσύ ο Θεός! Θα σου άψω και 15 λαμπάδες είσαι με το πόη σου, πρόεδρε! Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς! Άψε τα, Ανδρέα μου! Άψε δες, Ανδρέα μου! Και κάμε και μια παράθεση στον Άγιο Παΐσιο! I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds, dark up above. The sun. Έγινα ένα με το... Πώς είσαι trendy. Του άτομα και εταιρείες. Ρε αγαπούλες, μα ακούσετε τι είπε ο Υπουργός Οικονομίας μας ο Χάρης ο Γεωργιάδης, εφήρες μας ρε Χάρη. Καλά δε σου. Έκατσε σε δύο Eurogroup με θέμα την Ελλάδα, αλλά όπως σε δήλωσε δεν καταλάβαινε ακόμα τι ζητούσε ο Βαρουφάκης. Μα τι θέλει να πει ο ποιητής, τι δεν κατάλαβε. Κατάλαβε, αλλά τι να πει ο φτωχός. Να πει αυτό που κατάλαβε, ότι ο Βαρουφάκης ζητούσε παράταση του προγράμματος χωρίς πρόγραμμα. Δεν τσεκρίσω. Τι είδους παράταση εν τούτη. Παράταση απρογραμμάτιστη, κορίτσια σου. Μην τα θέλεις κούσα καθαρισμένα, ουφου. Θέλουμε και εμείς που του την καλό. Με φάσε, έρχεται και δακάτω. Φωνάζει ο Λιλίκα και ο Νικόλας. Όχι, να μείνουμε εμείς την απ' έξω. Έρχεται μάνα μου και δακά στην Κύπρο. Το σύστημα. Διολίσθηση της κυπριακής οικονομίας σε όλο και μεγαλύτερη... Με τούτο, έτσι... Σαν να έχω μάικ, ρε κουμπάρε, να μην το δω. Όντως κάτι κάνω. Σαν να ακούστε, ακούστε στέρεο, ρε. Ανάμανα! Και το πρώτο έντρο, απλώς έγινε σας. Επροκοπιάθε μου, κουμπάε, τσάκρισε με τον τότε από κάμπινο, κουμπάε. Δεν πως είναι, ποιο μου τούτο, Εν την Νίτσα είχα λάμπους που εμπολίστη πω, κουμπάε, μου το αμέ, γιατί ακούτε ένα γου, αλλά είναι δύσκολο, κουμπάε, που εμπάκουετε. Ακούτε, μα... Δεν ξέρω, κουμπάε, πέρα δε, όμως αλλάξα καλού κακού και ο τέσσονε και a time του, κουμπάε, αλλά ακούτε πάλι γου, κουμπάε. Να, δω, κουμπάε, Έφε μου κατάλαβα να μπω σιπίε να ξεκουδάσεις του κάνω τον μπέκ σου και να το κανονίσεις. Σίγουρα ρε. Ναι ρε. Σου είπα εγώ πεις αφόμε σου ρε. Έκαμε μπουρέι μάνα μα ρε. Ας θέλει να φάεις. Μάστρε. Μάστρα πούσκ. Σας την αυτοκίνητο μου το πιο να φύω. Σταμάρισε το γουρου γουρου. Σταμάρισε κυρία μου το άκια λαϊδά. Ω κυρία Χαλάμπους είναι να μπείτε. Να χαρά. Πάτε μέσα από το Να φτιάχνει τον πολύστημο πάνω ο καβούνιν το άισε. Σιώ, έσας στο έκτεθουμε. Ναι, έκαμα το να μου να σου πω. Εντάξει και Χαλάμπους. Κύριες κυρία μου, αγούς τράγα, γουγουγου. Άι, τίποτε, πάντα. Να πάτε στο καλό, εν καμιά 200 ευρώ, ένα πλέον, με το Σαββατοκυριάκο που να πλέον πάει στα σιόνια. Και όχι εδώ. Εκανόησα σου το κυρία μου να με χαμηλώνει. Γιατί? Έκανα μένα που είτε το γούφο κυρία μου. Είναι το πρώτο πρόβλημα. Ανδρέας Τελεβάντος, μέλος του εκτελεστικού γραφείου του Ευρωπαϊκού Κομμάτους. Το προσχέδιο της έκθεσης ξανά... Το την πρώτη λάθος.
χαμηλά συνταξιούχους, άνεργα. Ξανά. Να υπάρξει από μέρος του. Πρέπει να εργαστούμε. Συγγνώμη. Οι οποίες θα είναι δυσάρεστες και μη ανατρέψιμες. Στα όχι ανατρέψιμετε. Again. Δεν πρέπει να θυματοποιούν τους εργαζομένους και να οδηγούν σε εργαζόμενους. Ανδρέας Τελεβάντος, μέλος του εκτελεστικού γραφείου του Ευρωπαϊκού Κομμάτους. Ευχαριστώ. Γιατρέ, νομίζω είμαι άρρωστος. Γιατί το νομίζεις? Τελευταίως δεν θέλω κανένα. Και πιστεύεις ότι αυτό είναι κακό? Ναι ρε γιατρέ μου, να με σου πω ότι λείπουμε έτσι όλα στους πατσαρκάσου. Εντάξει, είσαι πολύ σοβαρό, μάνα μου. Αν δεν μου λες γιατρέ, εγώ από τη στιγμή που γεννήθηκα έρκεψα ξύλο του γιατρού. Δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, πελάνω να μιλήσω γιατρέ μου. Σιωτρά, δεν μπορώ να δέρω κανένα, μόνο να δέρνω ξέρω. Μάλιστα. Όταν σε βρίσω δηλαδή, θα με χτυπήσεις. Ω γιατρέ. Όταν σε χτυπήσω, να με χτυπήσεις πίσω. Δεν θα καταφέρω γιατρέ, ούτε όσο έρκεψω γλύρες, μες τα σπέριψ, μες τις λουλούντζες. Μένα στο κάμω ατούκε! Μάλιστα κύριε Κράμμο, ξέρω ότι έχεις, θα κάνουμε μία θεραπεία. Για 15 μήνες θα έρχεσαι κάθε εβδομάδα. 80 ευρώ. Μάλα μου λες γιατρέ, 80 ευρώ για επίσκεψη! Τόσα χρόνο. Τόσα χρόνες! Και για τόσα χρόνο! Η καλή που μας έκοψα στις υπερογείς, που είναι διαφωνή με τώρα, έρχεσαι να μας κλείσουν 80 ευρώ! Η προχθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζης. Και προς αυτήν την κατεύθυνση είναι πρέπει να κινηθούν. Η καλύτερη κατεύθυνση είναι προς το τραπέζι όπου έχει την παγωμένη ζημανία με ξηρούς καρπούς. Θα καταστηθούμε. Άρα, παιδιά. Ουφω! Είμαι πολλά στεναχωρημένο, τον Ντανιέλα μου. Δεν πάει τίποτε κάτω. Τώρα, εκάτσαν το Βέργα μας 6 χρόνια στο κλουβί. Ο πρώην δήμαρχος της Πάφου Σάββας Βέργας βρέθηκε ένοχος για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, δεκασμού δημοσίου λειτουργού και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τελικά, ρε Ντανιέλα, δεν μου ξέρεις κάτι. Ο κύριος Βέργας ήταν πολύ ατακτούλης, έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα. Εβούτσαν παντού, ρε παιδί μου. Εβούτσαν ποτσί. Εβούτσαν πολλά. Εβούτσαν μες το απογοητευτικό, έτσι. Αλλά εβούτσαν γενικότερα. Ναι. Τώρα όμως 6 χρόνια μες στη φυλακή είναι να πάρει τα μαθηματάκι, δεν είναι? Τώρα να δούμε, πόμινε. 6 χρόνια στη φυλακή της φυλακής, όξα στη φυλακή σε καμιά σουίτ. Παίζουν όλα τα ενδεχόμενα. Έλα, Σουμπάν, θέλω να μου πεις μερικούς που τους 40 κλέφτες. Της Κύπρου, της Κύπρου. Λαγκάρ. Και όχι, Σουμπάν, θέλω μερικούς που τους 40 κλέφτες. Είναι πιο απόρριτον από τη λίστα Λαγκάρ. Να μας κόψουν αν τους πούμε, να μας κόψουν. Είναι σίγουρος. Ρε ποδά, ήμουν θεός, έτσι έτσι και εγώ, ήμουν ντυμένος βασιλιάς καρνάβαλος. Όλοι οι παφίτες σε παρακαλούσαν να τους κάνουμε τα χαρτί. Και ποδά, είμαστε τα μέσα, βαούμενοι μες στη φυλακή, έτσι να αντέξω τα μέσα, αλλά είναι να περάνω. Κρατά καλά κύριε Βέργα μου και να αντέξει. Κύριε Βέργα μου, λέω να σου πω, την ερχόμενη Τρίτη αυτά τα καταφέρω να έρθω γιατί είναι από τον διατρό. Καλά δεν έφταγε. Ένα μ' αφήκε στην Τρίτη να τρίφτω, είναι να μου φύγει το στρες, ρε εμένα, ε. Έτσι να αντέξω τα μέσα, αλλά είναι να πελάνω να το σώ. Κρατά καλά κύριε Βέργα μου και να αντέξει. Καλά εντάξει κύριε Βέργα μου, θα έρθω αλλά για χαρτίρι σου, εντάξει. Γιατί είναι έτσι slow το internet. Έλα μάνα, έλα σου πω. Να μην γίνει με τον Ιντερνετ, λιωρέψανε το λίγο. Ναι, δεν ξέρω, κάμε να ειστά το ούτσο, δεν ξέρω. Ως το μεσημέρι, α, ως το μεσημέρι, γιατί το είναι αντέξω μέσα, αλλά είναι απελάνω. Κρατέ καλά κύριε Βέργα μου και να αντέξεις. Ποιος? Ο Βαριάνος ο Γιάνγκος είμαι κύριε Βέργα, έφερα σας το φαγητό σας. Σε καινούργιος μάνα μου εσύ. Όχι κύριε Βέργα, είμαι παλιός, αλλά κάνω βάρους, αλλάξε λίγο, εφάτησα όμως για το καλούπι μου έτσι λίγο. Λοιπόν, έφερα σας φιλέτο ψαριού ολόφρεσκο, έφερα σας πουρέ ολόφρεσκο και ψωμάκι προζύμι. Φιλέτο ψαριού με πουρέ. Εγώ είπα σας το ψάρι μου να με ρίζει και εσείς φέρετε μου το με πουρέ. Ας το πίσω και φέρε άλλο, γιατί δεν αντέξω να μέσα, να είναι να πηγαίνω να ρώσκω το. Έλα. Δεν αντέξω. Είναι ένα ανέκδοτο το ακόμα μας. Έλεγε, λέω άξιο πάντως.
Τον Μάρτιο του 2013, αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές, για να ακούσω φωνές! Ποιος φωνάζει! Ποιος πανηγυρίζει! Εταιρεία δημοσκοπήσεων υπέβαλε παράπονο στην αρχή ραδιοτηλεόρασης εναντίον τηλεοπτικού σταθμού. Κατηγόρησε το σταθμό ότι τελικά μετέδωσε άλλα αποτελέσματα διαφορετικά από τα δικά της, χρησιμοποιώντας όμως παράτυπα και αντιδιοντολογικά το λογότυπο της. Η εταιρεία μάλιστα έκανε λόγο για μαγείρεμα στοιχείων. Έχω πληροφορηθεί επίσημα ότι η αρχή έχει κλείσει την υπόθεση γιατί έχει χαθεί ο φάκελος της υπόθεσης. 1, 2, 3. Έχουμε μαζί μας τον ημίμονα της νοικής και προφέσορα του συντάγματος, κύριον Αλέκο Μαρκίδη. Παρακαλώ. Κύριε Μαρκίδη, πρόσφατα είχαμε το εξής απίστευτο περιστατικό. Μα πότε θα καταλάβετε, αγαπητή μου κυρία Ζιονοβία, ότι ζούμε στη χώρα των θαυμάτων? Πριν 2 χρόνια, μια εταιρεία έκανε μια καταγγελία στην αρχή ραδιοτηλεόρασης για ένα θέμα. Η αρχή προχώρησε σε διερεύνηση της καταγγελίας. Και παρακάτω. Πρόσφατα, η συγκεκριμένη εταιρεία αναζήτησε τα αποτελέσματα της έρευνας. Και η αρχή δήλωσε ότι έκλεισε το θέμα διότι ο φάκελος χάθηκε. Και ποια είναι η ερώτησή σας, αγαπητή μου? Γίνεται να κλείνει μια έρευνα όταν ο φάκελος χάνεται? Στην αρχή ραδιοτηλεόρασης, αγαπητή μου κυρία Ζινοβία, βεβαίως και γίνεται. Σύμφωνα με τον νόμο του 2011 περί ραδιοτηλεόρασης, τρίτη ταινία, πέπτον καρούλι, αν ένας φάκελος ή ταινία ή κασέτα, η DVD ψηλής ή χαμηλής ευκρίνειας χαθεί, τότε δεν υπάρχει υπόθεση, όλα μα ξεκάθαρο, μα καταλάβησο. Μα γιατί κύριε Μαρκίδη, απαντήστε μας. Επαναλαμβάνω και πάρτε το καλά στον εγκέφαλο. Εφόσον χαθεί το έργο, άρα δεν μπορούμε να δούμε το έργο. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε την υπόθεση του έργου και χωρίς υπόθεση το όλο θέμα δεν έχει καμία υπόθεση και το θέμα κλείνει. Τελεία. Σοβαρό μιλάτε κύριε Μαρκίδη? Μα δεν σοβαρό μιλώ εγώ, αγαπητή μου. Σοβαρό μιλάω όμως και το λέει ξεκάθαρα. Αν το έργο χαθεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει χαθεί ο φάκελος, πώς θα ξέρουμε την υπόθεση του? Πώς χάθηκε ο φάκελος, κύριε Μαρκίδη? Μα αυτό είναι άλλο έργο, αγαπητή μου κυρία Ζινοβία. I rest my case, όλα μάν ποηρίζετε εσύ τα ροπούλες να μέσα δάγω. Κάτσα πάνω. Με μου πεις. Με τον καλύτερο μου φίλο. Θα τον παίξω. Παρέτασε να με σου μη φιλός. Γιατί? Έπαιξε κανένα άλλο μου φίλο? Μίλα να δεν νομίζεις ο κουμπάρος ότι είμαι κανένας κίλερ. Ο ίδιος παρεξηγώ, ο κουμπάρος έχει πρόβλημα. Εσύ είσαι κολλητός, ρε. Εσύ είσαι κολλητός. Κι ας το πλούνε σου. Και ξέρεις να μου να κάνεις. Μακάρι να μην το γυαλίσει ω πώ. Ο τέλειο άντρα, ο άντρα ο σωστό. Ο προστιχό ο έξυπνο, ο γοητευτικό. Ο τέλειο άντρα δεν είναι πουθενά. Δεν ξέρω αν είναι μισανό, αλλά είναι καρναβαλιστή 100%. Ένα μα αφορήσει η σύνοδο. Γιατί να μα αφορήσει? Ο Θεό λέουν είναι πανάγαθο. Γιατί να μα αφορήσει? Ουφου, κυρίες και κύριοι, έτσι η δουλειά θα την έκανα και εγώ αν δεν ήμουν. Τέλος πάντων. Πέμαστε εσούν τώρα, Ντανιέλα μου, με τους αστυνομικούς που πάνε και καλοπερνούσε, να ούμε. Η αστυνομία για να εντοπίσει τους παράνομους οίκους ανοχής, λέει, στέλνει πρώτα ένα νεαρό αστυνομικό να δοκιμάσει και να τσεστάρει τον οίκον ανοχής. Μα καλά, δηλαδή, τι κάνει αυτός ο νεαρός αστυνομικός ακριβώς? Πάει ως πελάτης, πληρώνει, ξαπλώνει, κάνει τη δουλειά του. Και άμα κάνει τη δουλειά του? Άμα κάνει τη δουλειά του, μπαίνουν μέσα οι άλλοι αστυνομικοί και φορούν τις κοπέλες και οι παιδες. Και πότε ξέρουν ότι τέλειωσε? Ενούν λέξω από την πόρτα και φορούν από την κλειδαρότρυπα. Τώρα κατάλαβα γιατί λαλούντουν την υπηρεσία της αστυνομίας οι Κινέζοι. Διότι θόρε που την κλειδαρότρυπα, έκαναν τα μάτια τους και γίνηκαν έτσι σχέδιο. Εσύσαν. Να κάνει η καρδιά χαμπάρεχ, να κλειδαμπαρώνουν, να μην ξανακάνουν χαρέχ όταν την γόνουν. Μα εκεί πάντα παίρνει
Με πάνε, έφυγε να μου να σου πω, τούν την κουβερτού ανέβαιν στην φύμπη που είναι Ελλάδα ο Βαρουφάκη. Απαναγιά μου ρε Παυλή, είναι φέρα το νερό ρε. Παυλάκι μου, άκου στην φύμπη η μαμά, πίνε φέρα το νερό. Εγώ έφερα τόσα πράγματα, εσύ να μου φέρε ρε πρίχτη. Το νερό εγώ ρε, πόν να τη μιλήσεις του πατέρα σου. Εγώ έφερα στην φύμπη με το αυτοκίνητο ρε. Τέλειο, το εδώ ρε. Τον κοτσιλοπάμπουλο που έγινε και να φέρνει την μαζαμένη φυτούλα. Ε Παυλή. Ήταν σου πω να κάνεις πάλι φέτη τα ίδια ρεζιλίκια που κάνεις πέρσι με το πετάσι. Ελεύθερα σου τούλανι σου, πόσον αγώγγιχτα μειώνεις τον άνθρωπο που σε στεφανώθηκε. Πέρσι για να σου δώσω να καταλάβεις, ο χαρταετών μου έπαιτα μια σκύλα από όλους, εντάξει, όπως το φουσέκι. Κι ήρθα στην μετά να κλέψε μου το πρώτο βραβείο με τον φέτη. Α, μαμά, έφερα το νερό, να μου να φάμε. Να μου να φάμε ελιές, αγκούρκα, ντομάτες, γελένων, ρέγγιν, λαγάνες, πούντα πράγματα. Όχι, εγώ θέλω χρονικό φάι. Από κλαντού είναι. Φέρε που μου θέλεις και ονικό φαΐ, καούρε. Παυλή, μιλά του μωρού πιο καλά. Παυλάκι μου, αγάπη μου, σήμερα η μέρα είναι της καθαράς Δευτέρας. Το έθιμο λέει ότι πρέπει να αποσκύνσουμε όπως όλος ο κόσμος. Φάε χόρτα ρε Δεν μου έχω φταίει, εγώ θέλω σάντουιτς. Έλα αγάπη μου, έφερα σου σάντουιτς. Σάντουιτς, πέτω να δώσω τσακάρο. Ρώστο είναι χαλούμι ρε φουτούλα, ρώστο χαλούμι. Έλεω, ένα μαρτία. Πάω να το πετάξω και να δω πουλάκια. Έρχομαι σε λίγο. Την αγάπη μου και θέρα σου άλλο. Για μαρτίες έχω κάνει, δεν αντέχω, άλλο φτάνει. Η νεράιδα της καθαράς Δευτέρας. Όχι η νεράιδα. Ας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν αγαπητή μου νεράιδα, μην με προκαλείτε συγχέδιο, διότι σήμερα η μέρα είναι για να τρώμε μόνο χόρτα. Εσείς από ό,τι βλέπω είστε ουλομίλα που πάνω σκανώ, σας πάω να μαρτίσω. Είστε πολύ αστείο. Πάρα πολλά είναι. Εγώ, Παυλής Φουτούλης, αριθμός αυτό είναι 8673, είμαι αυτήν τη στιγμή ασύσυνολα εξαμπομένος από την άψυχη. Μπορείτε σας παρακαλώ να ανέβετε πάνω στη σκάλα να μου κατεβάσετε το χαρταετό μου που έχει κορακίσει, διότι εγώ πάσχω από υψοφοβία. Ω, μόνο μου ρε καλό. Α, τι και εγώ θα σας κρατώ από κάτω τη σκάλα. Ναι. Σιγά σιγά. Το πάνω. Ακόμη λίγο. Ακόμη λίγο. Ακόμη λίγο. Ναι. Ακόμη ένα δύο σκαλάκια. Ναι. Έλεος. Μα να είσαι τόνις, δε με λυπάσαι. Το πρώτο θέμα αποσκεφτάσαι. Όλους μας μάνεις και πειρασμό. Χωρίς να δίνεις λογάρε για λιωμό. Δεν τον βλέπω. Βλέπω τον εγώ πεντακάθαρα. Γλίγορα, γρήγορα, εφτάσαι. Έχει τώρα. Παπάκι, να μου καμίσαμε. Παπλάκι, βγάλε σπάνιμα. Αυτή τη στιγμή βλέπω πουλάκια, είναι ένα μπουγάμνο, βλέπω έναν κοκκίνο λέμιν, κοίτα τον. Μάλιστα, απλά πληροφοριακά, εξεκίνησε ένα διαγωνισμό πετασίου. Μα τώρα, ναι, 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 πάω να φέρω τον αεροκαπτή, να τους εξήσω όλους, είναι ένα μεγαστέρα. Έλεος, έλεος. Σαν και σε έναν εθλάμο γιο, δεν υπάρχει. Με μεγάλη μου χαρά, σου παρουσιάνω το project το οποίο είναι προετοίμαν για 6 μήνες. Ο τέλειος χαρταετών, περίμετρο 3 μέτρων, 1, 2, 3, 4, 5, 7 φτερά τα οποία άμα τα μετρήσεις κόμματα μπορεί να κόσει 7, νούρος τεραστίων διαστάσεων, ένα τους εγχύσω όλους φέτος. Εν το χάνω το βραβείο, είσαι έτοιμοι? 3, 2, 1, yes, 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 yes. Όλα τώρα κρεμίστε τα, ρίξτε τα. Αγαπητοί μου φίλοι, αν και το πρώτο ημίχρονο έδειξε, κάνετε ένα διαλυματάκι και επανέλθετε δρυμύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Πατάτε σαν την αχτέδαλο σου. Ζητήσαμε από γυναίκες να δοκιμάσουν το Dove Invisible Dry σε 100 χρώματα. Η Μαρία διάλεξε το αγαπημένο της. Λατρεύω το κίτρινο. Είναι τόσο χαρούμενο χρώμα. Dove Invisible Dry. Το πρώτο αποσμητικό που αποδεδειγμένα δεν αφήνει λευκά σημάδια σε 100 χρώματα. Κανένα σημάδι. Dove Invisible Dry.
Ανακάλυψε με τα RED τις απεριόριστες δυνατότητες που έχεις με το Samsung Galaxy Note 4. Απόκτησε το τώρα με 0 ευρώ αρχικά. RED. Υπάρχει πάντα κάτι καλό. Cita Mobile Vodafone. Power to you. Είναι σαν τον καλό καφέ. Βάλε φίλτρο και κράτα μόνο την ουσία. Jacobs. Βάλε φίλτρο. Η διαρκής επαφή και επικοινωνία με τους πελάτες σας είναι προϋπόθεση για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Γι' αυτό τα mobile applications από τη Cita και την Focus on Group σας παρέχουν τη μοναδική δυνατότητα να είστε πάντα εκεί που βρίσκονται οι πελάτες σας. Με ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών, ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία, εστιατόρια, γυμναστήρια και κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάθετε περισσότερα στο cita.com.cy. Βάλε φίλτρο στα συνηθισμένα. Jacobs Eclecto Selections. Επιλεγμένος καφές από Βραζιλία και Κολομβία. Για εμπειρία που σε ταξιδεύει. Καθαρή λεκάνη που αντέχει περισσότερο. Τώρα υπάρχει πιο εύκολος τρόπος. Neobref εξαπλής δράσης για απόλυτη προστασία. Πιο αποτελεσματικό ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Και επιπλέον προστατεύει τη λεκάνη από νέους λεκέδες. Καθαριότητα και φρεσκάδα με το Neobref εξαπλής δράσης. Πατάτες αντιναχτές δαλωσού. Αθλήμα, άκουτε τούτο. Πιλότος των Κυπριακών Αερογραμμών έπαιρναν 162.000 ευρώ το χρόνο. Τώρα δικαιούται εφ' άπαξ 850.000 ευρώ από το Ταμείο Μπρονίας. Μα αγάπη μου, είναι και Ταμείο Μπρονίας, είναι jackpot. Φούλη μου, έχασες. Έπρεπε να γίνεις πιλότος. Πάμε, καληνύχτα αγαπούλες. Καληνύχτα και θα τα πούμε αύριο στον καρναβαλίστικο χορό της Πάφου. Γεια! Να μας περιμένετε, φιλιά. Μπορείτε, ξέρω, να πάμε. Να πάω, να λεπτό. Έλα, ανταράστε. Ναι, κατάλαβα. Αγί, αγί, ξανά, δεν μου πεις. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε, ξανά. Έχει λιάσε, παραλυπόμενα δικαιούμα. Σαντά. Όχι, αμοκανόνισα το αμέσως. Γιατί. Είναι πρέπει να ακούετε το γουγούρι. Όχι. Και άλλων από την εταιρεία Kumas Investment Limited. Μα πού το! Είπατε και μια σιουρ, με μια σιουρκά. Υπόθεση, το όλο θέμα δεν έχει καμία υπόθεση. Και το θέμα κλείνει ώρα, τελεία ώρα. Μα με μέσα την τέντα κοιμισμένη ώρα. Σοβαρό μιλάτε. Όχι, πάμε παρακαλώ, είναι καλά που. Αν το έργο χαδεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει χαδεί ο φάκελος, πώς θα ξέρουμε την υπόθεση του. Α, έχω ατάκα. Μα τι τι έχω εγώ, μα τι... Είσαι επόμενη, δεν ξέρω με εγώ. Είμαστε να πω. Αλλά δεν θα σου δείξω πόσο στο ζήτημα. Είσαι ξενερώτος. Όσοι πέτρο θα με, και ξέρετε δεν μου να κάνετε. Μα κάναμε το κι άλλες ως που αυτό. Κάστε τώρα, Αλεξία! Κάστε τώρα, Αλεξία! Πατάτε σαν την αρχές, λαλό σου!